Κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστιανά Χορλιοφάκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων, το apopsilive.gr. Υπέρ της κατασκευής ενός νέου πυρηνελαιουργίου που θα πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, τάσεται με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελαιουργών Νομού Ηρακλείου. Το κείμενο αυτό έρχεται να ανατρέψει το επιχείρημα που είχε διατυπωθεί από τους φορείς και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατά του πυρηνελαιουργίου στο δημοτικό διαμέρισμα Μιαμούς του Δήμου Γόρτινας, οι οποίοι στις κατηδίαν συναντήσεις τους με τα στελέχη της περιφέρειας είχαν υποστηρίξει ότι τα υπάρχοντα εργοστάσια επεξεργασίας ελαιοπυρήνα που λειτουργούν στο νομό και σε ολόκληρη την Κρήτη επαρκούν για την επεξεργασία των παραγόμενων ποσοτήτων ελαιοπυρήνα. Η ανακοίνωση αυτή πρόκειται σήμερα να κατατεθεί υπόψη του αρμόδιου του Περιφερειάρχη Κρήτης Ευρυπίδη Κουκιαδάκη και των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε κατηδίαν συνάντηση την οποία ζήτησαν να έχουν αυτή την ώρα οι εκπρόσωποι της εταιρείας Τεχνομπετών που κατασκευάζει τον λόγο έργο στο Δήμο Γόρτινας. Με την Κρήτη να μετρά ήδη με το καλημέρα του Απρίλη 4 νεκρούς στο βωμό της ασφάλτου Χανίων και Ρεθύμνου, βυθίζοντας το πένθος της οικογένειας των θυμάτων, νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων. Το ατύχημα έγινε στη συμβολή της λεωφόρου Κνωσού με την οδό Παπανδρέου λόγω του το ότι ένα από τα δύο οχήματα δεν σταμάτησε στο κόκκινο φανάρι. Αποτέλεσμα ήταν ο συνοδηγός του ενός εμπλεκομένου οχήματος να εγκλωβιστεί μέσα στο γιο ταχύ και στο σημείο να κληθεί η πυροσβεστική υπηρεσία για να τα απεγκλωβίσει. Η γυναίκα μετά από λίγη ώρα βγήκε από τα συντρίμια χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά, εμφανώς σοκαρισμένη. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 80 χιλιόμετρα νότια της Γάβδου. Ο Δήμος Φεστού υλοποιεί κοινωνικό παντοπολείο που στοχεύει στην προστασία όλων όσων πλήττονται από τις δυσμενείς συγκυρίες. Εξυπηρετεί 150 οικογένειες προσφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης είναι επιχειρήσεις, σχολεία, τοπικοί φορείς και μεμονωμένοι πολίτες. Εν ώψη των Άγιων ημερών του Πάσχα, ο Δήμος Φεστού καλεί όλους όσους θέλουν να συμβάλλουν στη συγκέντρωση των βασικών αγαθών. Οι κάτοικοι του Δήμου μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 11 μέχρι 2 το μεσημέρι στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και στα βοήθεια για το σπίτι Μυρών, Τυμπακίου και Ζαρού. Με μεγάλη επιτυχία και σημαντικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή 2 Απριλίου το καθιερωμένο ραντεβού με την παραδοσιακή κριτική κουζίνα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός για την Κρήτη. Το 5ο Παγκρίτιο Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας έκλεισε και μάλιστα με βραβεία και διακρίσεις για τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αμπελούζου και της Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτινας, οι οποίοι συμμετείχαν στη διοργάνωση που έλαβε χώρα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Γουρνών. Συγκεκριμένα, ο Πολιτιστικός Αμπελούζου απέσπασε 5 βραβεία, 3 χρυσά και 2 ασημένια, ενώ 5 χρυσά βραβεία δόθηκαν και στη συμμετοχή του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας με 6 παραδοσιακά πιάτα.